Ουρές αναμονή που έφτανε και τη μία ώρα, αλλά και συνθήκες συνωστισμού έξω από πολυκαταστήματα ήταν η εικόνα που επικρατούσε σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπάρχει κινητικότητα, αλλά γενικά υπάρχει και μια ταλαιπωρία μέχρι να μπούμε, δηλαδή υπάρχει πολλή αναμονή. Βοηθάει ο καιρός να βγουν όλοι για τα πρώτα ψώνια. Ναι, πάλι καλά. Και χτες βέβαια που έβρεχε, πολύ μεγάλη ήταν η ουρά. Συνδυάζεται ψώνια και βόλτα. Όχι, μόνο ψώνια. Τόσες μέρες κλειστά. Ακόμη περισσότεροι πολίτες επέλεξαν να στείλουν SMS και να συνδυάσουν βόλτα και αγορές στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Περιμέναμε καιρό τώρα και ήρθαμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Ο καιρός είναι πολύ καλός, οπότε ευνοεί στις αγορές. Γιατί βλέπω ότι τηρούνται οι αποστάσεις, όλα τα κάνουν οι άνθρωποι πολύ σωστά, οπότε δεν φοβάμαι καθόλου. Κάνα 40 λεπτό. Ναι, έχει πολύ. Με συνεχείς περιπολίες, κλιμάκια της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας επιχειρούσαν να κρατήσουν την τάξη σε κεντρικούς δρόμους όπως η Λεωφόρος Δικαιοσύνης και η Δεδάλου, όπου το μεσημέρι επικρατούσε το αδιαχώρητο. Δείξαμε μηνύματα, ταυτότητες, τα πάντα. Προσπαθώ να φοράω τη μάσκα, να μην επηρεάζω κανέναν, να μην ακουμπάω κανέναν. Κατά τα άλλα, προσέχω. Πέρασε, κάνανε τον έλεγχο κανονικά, ναι. Μας έλεγξαν όλη τη σειρά. Όλα καλά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όσοι ελέγχθηκαν είχαν τηρήσει την υποχρέωση αποστολής του SMS. Κάποιοι ωστόσο κατέφυγαν στη λύση των επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων για να διευρύνουν τις αγορές τους και την παραμονή τους στο κέντρο της πόλης. Ένα δύο ώρα μας έχουν βάλει, μετά το ανανεώνεις, λογικό δεν είναι? Εγώ είμαι και τις δύο μέρες κάτω στην αγορά και βλέπω πολλή κίνηση. Υπάρχει ένα άγχος, ένα μόνιμο άγχος, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να προσπαθήσει ώστε να τηρεί ο ίδιος τους κανόνες, ώστε μετά να υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια.